έστω ότι αυτός ήταν ένας απολογισμός, σίγουρα συνάδελφοι και όπως κατάλαβε για τη δράση της Ομοσπονδίας κτλ. Όμως σίγουρα, έχοντας μπροστά μας, όπως και άλλοι συνάδελφοι είπανε, τη μεγάλη εικόνα, τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους, εδώ πέρα με σιγουριά μπορούμε να πούμε δεν υπάρχει ούτε πρόγραμμα δράσης, ούτε σχεδιασμός, ούτε πάνω σε τι παλεύουμε το επόμενο διάστημα από την πλειοψηφία της Ομοσπονδίας. Συναδέλφες και συνάδελφοι, σε 10 μέρες έχουμε απεργία. Πραγματοποιείται μια πανελλαδική απεργία με αιχμή τα ζητήματα της ακρίβειας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, κλαδικών και επιχειρησιακών, με αυξήσεις στους μισθούς, τέτοιες που να μας επιτρέπουν σε εμάς και τις οικογένειές μας να μπορούμε να ζούμε με αξιοπρέπεια και να μην κάνουμε σκόντο σε βασικές μας ανάγκες. Η απεργία στις 17 είναι συνέχεια προηγούμενων κεντρικών μαχών που έχουν δώσει μια σειρά συνδικαλιστικές οργανώσεις, με πιο κεντρική και μεγαλύτερη την απεργία των τελευταίων ετών σε συμμετοχή και μαζικότητα στις συγκεντρώσεις όλης της χώρας στις 28 Φλεβάρι. Ήταν μια απεργία που ο εργαζόμενος λαός βοροδοφώναξε ξανά πως το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί. Ανανεώσαμε ένα χρόνο μετά τη δέσμευσή μας ώστε να μην υπάρχει κανένα κουκούλωμα, πως οι ζωές μας δεν μπορούν να συμπιέζονται στα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τις εκάστοτες κυβερνητικές πολιτικές. Ήταν μια απεργία, συναδέλφες και συνάδελφοι, που δεκάδες σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, προσπερνώντας τη θλιβερή ηγεσία της ΕΕΤΗ, έκαναν υπόθεση δική τους μέσα από συλλογικές, μαζικές διαδικασίες, αγωνιστικές παρεμβάσεις. Και ρωτάμε, συναδέλφες και συνάδελφοι, ποια ήταν η δράση της Ομοσπονδίας, ποια ήταν και είναι η δράση της Ομοσπονδίας, πώς συνέβαλε στην οργάνωση των χιλιάδων εργαζομένων στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, τι κάνει για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων. Θεωρούμε ότι η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας έχει μεγάλες ευθύνες στην οργάνωση των εργαζομένων, ιδιαίτερα στο πάγωμα κάθε αγωνιστικής διάθεσης για να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, με προστασία των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Ενώ συναδέλφες και συνάδελφοι θεωρητικά εδώ και 2 χρόνια έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις εργοδοτικές ενώσεις για την υπογραφή κλαδικής σύμβασης, υπάρχει μια παγωμένη κατάσταση που συνεχώς βαλτώνει, που οι εργαζόμενοι συνεχίζουν να πληρώνονται με τον κατώτερο μισθό που νομοθετεί η κυβέρνηση. Ενδιαφέρει όλους τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στα γραφεία, στις αποθήκες, στην καθαριότητα να υπογραφούν κλαδικές συμβάσεις? Θεωρούμε, συνάδελφοι, χωρίς καμία αμφιβολία, πως ναι. Τι κάνει η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας σε αυτή την κατεύθυνση? Απολύτως τίποτα. Έρμεο των διαθέσεων των εργοδοτικών ενώσεων, σέρνεται πίσω από δικαιολογίες χωρίς να αξιοποιεί τη συσσωρευμένη δύναμη που υπάρχει από τα κάτω, σε σωματεία και εργαζόμενους που φωνάζει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο «δεν αντέχουμε άλλο». Αν λοιπόν οι σούπερ μαρκετάδες δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, αν οι μεγαλέμποροι είναι ύξης αφήξης και με διάφορες προφάσεις δεν μπαίνουν στο ζουμί ή σε διαδικασία υπογραφής, εμείς τι κάνουμε, καθόμαστε και το δεχόμαστε? Η Ομοσπονδία πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες ώστε να επιβάλλει αυτή τη συμμετοχή. Να επιβάλλει στην πράξη να κάτσουν στο τραπέζι οι εργοδότες και να καταλήξουμε σε σύμβαση. Μπορεί, συναδέλφες και συνάδελφοι, να γίνει κάπως αλλιώς? Εμείς δεν ξέρουμε άλλο τρόπο πέρα από την αγωνιστική δράση, την άσκηση πίεσης που θα στημώξει την εργοδοσία. Το ενιαίο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ δά και θέλει? Όχι, συναδέλφες και συνάδελφοι. Είναι σε άλλη γραμμή. Είναι στη γραμμή του συμβιβασμού και του εταιρισμού, στη λογική της μεγάλης οικογένειας που συνδέει εργοδοσίες και εργαζόμενους. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η πλήρης ανυπαρξία οποιαδήποτε κλαδικής αγωνιστικής δράσης παρά τις επανελειμμένες προτάσεις που έχει καταθέσει η ΔΑ στα όργανα της Ομοσπονδίας? Πώς μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά ότι ενώ εδώ σήμερα φέρνουμε ένα σκασμό αντιπροσώπου, συνάδελφοι, από επιχειρησιακά σωματεία στα σούπερ μάρκετ,
Η κόντρα αυτών με τις επιχειρήσεις τους είναι αόρατη. Υπήρχε ποτέ περίπτωση, συνάδελφοι, να υπάρχουν 2-3 επιχειρησιακά σωματεία σε έναν κλάδο που να μετρούν πάνω από 10.000 οργανωμένους εργαζόμενους και να μην τραταζόταν η γη στην υπογραφή επιχειρησιακών και κλαδικών συμβάσεων. Απλά συνάδελφοι έχουν μάθει στη συνδιαλλαγή. Τα συνθήματά τους, η γραμμή τους είναι εχθρικά προς τις διεκδικήσεις μας. Καλλιεργούν συνεχώς το συμβιβασμό και την υποταγή στις απαιτήσεις της εργοδοσίας. Δεν είναι ανεκτό, συναδέλφες και συνάδελφοι, να μετράμε, είπαν και συναδέλφες πριν και συνάδελφοι, εργατικά ατυχήματα. Να δούμε μόνο τις τελευταίες 4 μέρες και να δούμε και τη στάση εδώ πέρα αντιπροσώπων πλειοψηφιών από επιχειρησιακά σωματεία. Τις τελευταίες 4 μέρες, συναδέλφοι εργαζόμενοι στο μετρό έπεσε από το κλάδι γιατί δεν υπήρχε το προστατευτικό δίκτυο και χτύπησε στον αυχένα της. Συναδέλφισα στο σκλαβενί, τη λιποθύμησε και μάλιστα ο γιατρός της εργασίας πριν φτάσει στον Ευαγγελισμό, η συναδέλφισα, έβγαλε το πόρισμα. Ότι με βάση τη συνταγμολογία και τα λοιπά, είναι ότι δεν είναι, είναι παθολογικά τα αίτια και δεν είναι εργατικό. Συναδέλφισα στον ΑΒ έκοψε το δάχτυλό της οκοπή μηχανής. Καθημερινά στα κάτεμα, καθημερινά εργατικά ατυχήματα. Πολλά από αυτά θανατηφόρα, γιατί δεν προβλέπεται κανένα, δεν παίρνεται κανένα μέτρο για την ασφάλεια των εργαζομένων. Δεν γίνεται ο κλάδος του εμπορίου να συγκεντρώνει ένα μέρος συναδέλφων μας, ένα μεγάλο μέρος συναδέλφων μας, που προσπαθεί να επιβιώσει με μερική απασχόληση με 350 και 400 ευρώ. Δεν μπορούμε να ανεχτούμε πως το ωράριό μας θα γίνεται λάστιχο σε κάθε περίοδο εκτός των γιορτών. Θα χάνουμε το σπίτι μας 7 μέρες της εβδομάδας, όσες ώρες θέλει η εργοδοσία. Εχθές, πριν την ημερίδα για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας, εδώ συνάδελφοι αντιπρόσωποι από τη ΔΑΣ και μέλη του Συλλόγου Εμποροϋπαλλήλων κάνανε μια παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας. Γιατί? Για να δούμε πού έχει φτάσει η κατάσταση και πώς πρέπει να συζητάμε μέσα από διαδικασίες, να οργανώνουμε, να παλεύουμε το κάθε τι. Όχι στα λόγια και θεωρητικά. Συναδέλφοι σας μας καλέστηκαν να δουλέψουν με έναρξη βάρδια σε 9 η ώρα το πρωί, χωρίς να ξέρουν να σχολάσουν στις 10, στις 11 ή στις 12 το βράδυ. Σε όλα αυτά τι κάνει η ομοσπονδία της Ομοσπονδίας. Απλά, και το λέμε καθαρά, πετάει αετό. Καλούμε ξανά και από αυτό το βήμα τα όργανα της Ομοσπονδίας. Και το σώμα εδώ, συνάδελφοι, σήμερα. Έχουμε ευθύνη. Μας έχουν κλέψει οι συνάδελφοι να είμαστε εδώ και μεταφέρουμε μια εικόνα. Και καταλαβαίνουμε όλοι ότι η κατάσταση είναι τραγική μέσα στους χώρους δουλειάς. Εδώ να πάρουμε αγωνιστικές αποφάσεις σε κλαδικό επίπεδο με κινητοποιήσεις για κινητοποίηση απέναντι στις εργοδοτικές συνώσεις για να υπογραφεί κλαδική σύμβαση. Το απόγευμα, για να δούμε, συνάδελφοι, και πώς μπορούμε να οργανώσουμε, να κινητοποιήσουμε τους συναδέλφους μας, να δώσουμε αισιοδοξία, δύναμη. Σωματεία κλαδικά έχουμε γενικές συνελεύσεις, γιατί έτσι οργανώνονται οι απεργίες, οι παρεμβάσεις, οι κινητοποιήσεις, εξασφαλίζεται η συμμετοχή. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων έχει γενική συνέλευση. Το κλαδικό σωματείο του Πειραιά σήμερα το απόγευμα έχει γενική συνέλευση. Και άλλα σωματεία είχαν και θα έχουν και στη σκέψη και για το πώς θα οργανώσουμε την απεργία στις 17 Απριλίου και την 1η Μάη. Θα προτείνουμε κινητοποίηση στους εργοδοτικούς φορείς, σε ΣΕΕ και σε ΕΒΕ, ΕΣΕ, εδώ μπορούν να μας βοηθήσουν οι συνάδελφοι από τα επιχειρησιακά σωματεία των σούπερ μάρκετ, να βρούμε και αυτούς τους εργοδότες που έδρα δηλώνουν, παρεμβάσεις κάνουμε και δεν τους βρίσκουμε στα γραφεία που δηλώνουν, για την υπογραφή κλαδική σύμβαση στο εμπόριο. Και αναρωτιόμαστε, συνάδελφοι, η Ομοσπονδία θα στηρίξει αυτές τις κινητοποιήσεις? Όχι, συνάδελφοι, με το να εκδώσει μια ανακοίνωση και να πει στηρίζω. Να καλέσει τα σωματεία μέλη, τα δεκάδες σωματεία μέλη, τα καινούργια σωματεία που εδώ λέει ο Θέμης ότι γράφτηκαν στη δύναμη της Ομοσπονδίας και μπράβο. Μέσα από διαδικασίες να συζητήσουν, να συμμετέχουν, να πάρουν αποφάσεις για να μπορέσουμε να μιλάμε για κλαδική σύμβαση στο εμπόριο, για ωράριο, για κυριακή αργία,
Αυτή είναι η ασπίδα προστασίας των χιλιάδων εργαζομένων. Θα πάρουμε σήμερα, συνάδελφοι, απόφαση για απεργία στις 17 του μήνα. Εμείς σας προτείνουμε να πάρουμε απόφαση με το πλαίσιο που θα καταθέσουμε, να πάμε από αύριο στους χώρους και να την οργανώσουμε αυτή την απεργία και πραγματικά οι εμποροϊπάλληλοι και οι υπάλληλοι στις υπηρεσίες στις 17 του μήνα να πλημμυρίσουν τους δρόμους σε κάθε πόλη. Έτσι υπογράφονται συμβάσεις, έτσι μπαίνει φρένο στην εργοδοτική ασυνδοσία. Ευχαριστώ.